unboxing για το expansion του Game of Thrones, The Iron Throne. Είναι ένα παιχνίδι ίντριγκας, διελοπλοκίας, take that, συμμαχιών και ούτω καθεξής. Έχουμε γυρίσει το βίντεο του βασικού παιχνιδιού. Αυτό που κάνει είναι βάζει τα extra faction, τους γνωστούς χαρακτήρες από την ιστορία. Κάπου νομίζω μέσα στον Απρίλιο ξεκινάει και το Game of Thrones. Τι καλύτερο από το να ετοιμάσουμε θεματικά το έδαφος παίζοντας σχετικά αντίστοιχα θεματικά παιχνίδια. Τα αντίστοιχα deck των faction αυτό, να δείξουμε. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Κακώς δεν έχει περισσότερη. Χρησιμοποιεί το art από την σειρά της HBO, έτσι. Το προτιμώ προσωπικά γιατί αν είσαι φαν της σειράς μπορείς εύκολα να ταυτιστείς με το ποιος είναι τι σε σχέση με κάποιο αφηρημένο art. Καλώς ή κακώς η σειρά είναι που μας έβαλε, σε μένα τουλάχιστον προσωπικά, για τον καθένα δεν μπορώ να μιλήσω, στο χάρτη και μου έμαθε τον πλούσιο κόσμο του Game of Thrones, το οποίο το υπεραγαπώ. Με το expansion, από εκεί που μπορείς να παίξεις 3 έως 5 παίκτες, τώρα μπορείς να παίξεις μέχρι 7, 3 έως 7. Και εντάξει, το 7 ίσως είναι πιο δύσκολο να βρεθούν στο τραπέζι, αλλά το 6 είναι ένα νούμερο το οποίο είναι αρκετά συνηθισμένο. Οπότε είναι πολύ καλή επιλογή να έχεις το expansion για να μπορείς να φιλοξενήσεις, όταν είστε περισσότεροι φίλοι στο τραπέζι, να φιλοξενήσεις τους πάντες από 5, άλλοι συν 2, για να μπορούν να παίξουν όλοι και να ευχαριστηθούν το παιχνίδι. Τα ταμπλό είναι αυτά, έτσι, 5 δίσκους έχει ο κάθε οίκος, όπως και στο βασικό. Αν δεν έχετε δει το βίντεο, έχουμε γυρίσει το βίντεο για το βασικό, σας προτείνω να το δείτε. Η ποιότητα παραγωγής Fantasy Flight δεν θέλει περισσότερες λεπτομέρειες. Εξαιρετική, πολύ καλή. Άλλα δύο κομμάτια για το Game of Thrones. Τώρα αυτά δεν φτιάχνουν τελείως κύκλο, φαντάζομαι, απλά καθένας το παίρνει μπροστά του και ανοίγει λίγο κύκλος για να χωράνε όλοι. Οκ, μικρή λεπτομέρεια. Το κενάκια, δείκτες και αντίστοιχοι δείκτες για τους δύο οίκους, τους δύο νέους οίκους. Κανόνες, μην περιμένετε ότι θα αλλάξει κάτι, είναι απλά περισσότεροι στο setup, κυρίως περισσότεροι. Εξαιρετικό παιχνίδι ίντριγκας, πολύ ευχάριστο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ διαφορετικό. Αν σας αρέσει το theme του παιχνιδιού, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι μια πολύ καλή επιλογή.